Καλησπέρα, Ανεστιβή Live, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο, δύο Γιάννηδες μαζί μου, απέναντί μου, ο Γιάννης ο Δημόπουλος, όπως βλέπω εγώ δεξιά με το άσπρο, και ο Γιάννης ο Γραγκούλης, από την πολύ ανάποδα και οι δύο. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Σε καλωσορίζω. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που γνωριζόμαστε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Και τελικά θα είσαι ο υποψήφιος δήμαρχος. Έτσι, ξέρω στην παράταξή σας δεν θέλετε να έχετε υποψηφίους, όμως πρέπει να υπάρχει κάποιος. Πρέπει να αναγκάζει το νομικό πλαίσιο στην ουσία. Ναι. Δηλαδή, ναι, είμαι ο επικεφαλής τυπικά. Στην πραγματικότητα, αν επιτρεπόταν να μην έχουμε επικεφαλής, δεν θα είχαμε. Και ούτως ή άλλως και η θητεία των δημοτικών συμβούλων, όταν εκλέγουμε έναν, δύο, όσους εκλέγουμε, αποφασίζεται το ποιος θα είναι στο σχήμα. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, επειδή παρακολουθούμε την πολιτική από τα αρκετά χρόνια και με συμπάθεια, κάνετε κάτι το οποίο καμία άλλη παράταξη δεν κάνει παρά μόνο έξω και από εδώ, αν συμβεί κάτι κοινωνικά άσχημο. Ανανεώνετε τους δημοτικούς σας συμβούλους. Τους ανανεώνετε μία φορά το χρόνο. Περίπου. Ναι, περίπου ναι. Στην πραγματικότητα αυτό προφανώς το συζητάμε και στο σχήμα. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει μία κατάσταση που συζητιέται ένα θέμα που το έχει πιάσει ένας δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να μην αλλάξει με στη μέση, ας πούμε, που συζητιέται το ίδιο θέμα μέχρι να λήξει, να περάσει και μετά αλλάζει ο επόμενος. Αλλά ούτως ή άλλως, αυτός ο σχεδιασμός πάντα περνάει μέσα από το σχήμα και από τη συζήτησή του. Οπότε, μέσα στην τετραετία, να πάω λίγο στον άλλο, τον Γιάννη Γιάννη, μέσα στην τετραετία, 4 minimum, θα ρολάρετε. Αν έχουμε την ευχέρεια και έχουμε δημοτικό σύμβουλο, λογικά 4 δημοτικούς συμβούλους θα έχουμε. Εσύ νομίζω έκανες πάνω από ένα χρόνο. Εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί έτσι? Γιατί στην προηγούμενη θητεία έκανα πάνω από ένα χρόνο. Όταν κατέβηκα στην προηγούμενη φορά επικεφαλής, έκανα 3-4 μήνες και έφυγα. Γιατί όπως είχα κάνει περισσότερο, είχα βάλει στην καμπούρα μου πιο πολύ χρόνο. Οπότε, αν και ήμουν επικεφαλής, θεωρούσα ότι έπρεπε να συνεχίσουμε μια δουλειά που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήμουνα μαζί με τον Δημήτρη Ζέρβα, ο οποίος είχε επίσης μια εμπειρία στα πράγματα. Τον ακολούθησε η Βρετού η Ιωάννα, ήρθε η Αυγαία η Μαρία, ο Γιάννης ο Κόνιας, ο Γιώργος ο Καλαμπόκας και ο Τάσος Αναστασιάδης. Που είναι τελευταίοι. Ναι. Και επιλέξαμε με έναν τρόπο, αφού τελείωνε η χρονιά και θα μπαίναμε και στο καλοκαίρι και μετά σε προεκλογική περίοδο, ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος να βάλουμε ανθρώπους σε αυτήν την διαδικασία της αναλλαγής και ότι οι άνθρωποι που ήταν μπορούσαν να πάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι το τέλος, ειδικά κιόλας από τη στιγμή που τους έτυχε η ιστορία με τα σχολεία και τις εξώσεις που είχαν παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία από την αρχή και όπως είπε και ο Γιάννης πριν, δεν θέλαμε να μπούμε σε μια καινούργια διαδικασία να παρακολουθεί κάποιος μια κατάσταση και να είναι σε μια νέα. Ναι, από το μηδέν κάτω. Από το μηδέν, ναι. Να πάω λίγο στον Γιάννη. Πόσο καιρό είσαι με το σχήμα αυτό? Μου ακούστηκε λίγο καλλιτεχνικό, δεν ξέρω να το είπα σωστά. Πόσο καιρό συμμετέχεις στην πόλη ανάποδα. Συναυλίες, περιοδίες. Πότε παρακολούθησα σχήμα πρώτη φορά ή πότε ξαναγύρισα στο σχήμα, γιατί ζούσα και στους αμπελόκηπους κάποια χρόνια όσο ήμουν φοιτητής. Πόσο καιρό είσαι με αυτή την πολιτική οντότητα βλέποντας τη Νέα Σμύρνη? Από το 2011-12. Είσαι γεμάτα 10 χρόνια. Ναι. Πήγαινε λίγο πίσω το χρόνο και πες μου αν αυτή η επιλογή να ανανεώνονται τη Δημοτική Σύμβουλη είναι κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή ή όχι. Θεωρώ ότι, καλά σίγουρα είναι κίνητρο, αλλά παίζει ρόλο και ένα πράγμα ακόμα που δεν έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το σχήμα λειτουργεί με κάποιες αρχές. Και αυτές οι αρχές με τις οποίες λειτουργεί όταν συζητάμε για ένα κίνημα, για παράδειγμα, ή πώς θα διοργανώσουμε μια συναυλία, μια δράση ή ένα οτιδήποτε, με τις ίδιες αρχές λειτουργεί και όταν συζητάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δηλαδή ένα θέμα συνέπειας και τιμιότητας απέναντι στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα. Σίγουρα παίζει ρόλο για τη συμμετοχή και σίγουρα παίζει ρόλο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί για τον ΑΒ λόγο να μην έβγαινε μπροστά τόσο εύκολα, έχει περισσότερο πάτημα. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει μια ενιαία λογική στη λειτουργία
από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, μ' αρέσει, από το πιο κινηματικό μέχρι το αρέσει, θετικό το συμβούλιο. Σας το προσδίδω θετικά αυτό και, και μάλιστα πάρα πολλά χρόνια. Δημήτρη, έχουμε πάγκο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι έχουμε πάγκο. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα με τον άλλον. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιολογότατοι. Mm-hmm. Ίσως πιο σωστό είναι δεν έχουμε καν βασικούς. Ναι, έχουμε αυτό. Μόνο πάγκο. Έχουμε ναι, μόνο ναι, πάγκο. Δεν έχουμε βασικούς αυτό. Έχουμε πάγκο. Έχουμε ανθρώπους που αν χρειαστεί για τον οποιοδήποτε λόγο θα είναι εκεί με μια μικρή προθέρμανση θα μπορούν να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους και είναι εντεκάδας, εντεκαδάτη. Πάντως, αν μπορώ να σας κρίνω λίγο δημοσιογραφικά, επειδή αρκετούς από εσάς και τα ονόματα που ανέφερες τα έχω δει, τα έχω παρακολουθήσει, πραγματικά είστε μια ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά, έχετε όλη την ίδια ευγένεια, είστε όλοι κατατοπισμένοι, είστε όλοι αξιοπρεπείς και όλες, για να μην το πηγαίνω μόνο στους άντρες, και πάντοτε η φωνή σας δίνει μια προστιθέμενη αξία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η δημοσιογραφική μου εικόνα, χωρίς να κρίνω την πολιτική σας θέση, αν είμαι σύμφωνος ή διαφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνω στην πόλη ανάποδα εδώ και αρκετά χρόνια. Πες μου, ναι. Είναι... Συμφωνείς καταρχήν, νομίζω, έτσι. Να το πω έτσι. Σίγουρα δίνει μια παραπάνω αξία στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία όμως δεν προκύπτει από το σχήμα μεμονωμένα. Προκύπτει από μια δουλειά που είναι, ας το πούμε, κεντρική για το σχήμα, η οποία λέει ότι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο μπαίνουμε όχι γιατί στοχεύουμε να διαχειριστούμε το Δήμο και να κυβερνήσουμε, μπαίνουμε για να μπορούμε να κρατάμε την πόρτα ανοιχτή και να μπαίνουν μέσα όποιοι άνθρωποι αγωνίζονται, όποια κινήματα υπάρχουν, όποιος προσπαθεί να βρει και να μιλήσει σε απευθείας, ας πούμε, επίπεδο με αυτούς που όντως διαχειρίζονται τα λεφτά και την εξουσία στο Δήμο και να μπορεί να τον πιέσει πραγματικά με έναν τρόπο που γενικά δεν προβλέπεται. Αυτό είναι για μας το σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό... Εξού και πολύ ανάποδα, γιατί δεν ακριβώς, προβλώς. Ακριβώς. Πόσα χρόνια μένεις Νέα Σμύρνη? Έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ μέχρι τα 18. Στα 19 ήμουν ερωτικός μετανάστης της Αμπελόκηπος για περίπου 7-8 χρόνια. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει. Πήγαινε ερχόμουν, έτσι. Και ξαναμετακομίσαμε στη Νέα Σμύρνη με τη σύντροφό μου πλέον το 20. Οπότε τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή είμαι περίπου εδώ, τη θητεία της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής. Το Μάιο του 20. Μάιο του 20. Και μέσα στο πρώτο lockdown. Και τα συμβούλια, έτσι. Τα έχω παρακολουθήσει όσο ήταν η Ιωάννα Ιβρετού και η Μαρία Ιαυγαία. Μετά δεν τα παρακολουθούσα στο επόμενο διάστημα, αλλά όπως και όλοι οι υπόλοιποι, είμαι στο σχήμα και εκεί ενημερωνόμαστε ούτως ή άλλως όλοι. Θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω ως υποψήφιος για να είναι. Έχει άλλο ένα κοινό, είναι πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Κυκλοφορεί και ζει στην γειτονιά που βυθίζεται όποτε βρέχει. Αυτή η λίμνη είναι η πολυκατοικία μου, αυτή η γωνιακή Ιωνίας και Αιγαίου που. Παραθαλάσσιο εσύ. Παραθαλάσσιο. Που έχει αξία η πολυκατοικία σου. Μια φορά το χρόνο. Εγώ νοικιάζω. Δεν νοικιάζω, δηλαδή. Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Okay. Θέλω να μου πεις από αυτή τη δημοτική θητεία που ολοκληρώνεται θεωρητικά με τις εκλογές τυπικά το Γενάρη, τι κρατάς θετικό? Δεν θα ανεχτώ τίποτα. Ωραία. Αλλά βέβαια μπορείς να απαντήσεις όπως θέλεις. Όχι, όχι, δεν θα πω τίποτα. Κρατάω θετικό το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε 2-3 φορές μπαράλια, ακόμα και σε τηλεδιάσκεψη. Mm-hmm. Με αφορμή το θέμα του ξυλοδαρμού του παιδιού στο Polis Park, με αφορμή τα σχολεία, με αφορμή τα μέα που αποκλείονταν από την πισίνα και με 2-3 ακόμα άλλα ζητήματα, αυτά τα κρατάω θετικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πράγμα που το μετράω ως... Έχω υπηρεσίες, κάτι... τίποτα στην πόλη, τίποτα. Κοιτάξτε τώρα, αν μπούμε στο τρεπάκι να συζητήσουμε για το... Αν, ας πούμε, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι χειρότερα, μπορώ να βρω πολλά θετικά. Mm-hmm. Αλλά η ουσία είναι ότι η διαχείριση που έγινε στο Δήμο είχε ένα πολύ σαφές πρόσημο. Και το πρόσημο ήταν πώς θα καταφέρω, τηρώντας το νομικό πλαίσιο τυπικά, το οποίο είναι φοβερά ευνοϊκό για μια δημοτική αρχή, η οποία θέλει να κάνει business κυρίως, θα κάνω τους business μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm-hmm. Μερικές φορές αυτές οι business ξέφυγαν, έτσι. Όπως στην περίπτωση της πολυκατοικίας εκεί που είμαι εγώ του δρόμου. Είναι και μερικές, μάλιστα, δεν είναι μία και ειδικά δεν είναι η πρώτη.
Ναι, εκεί, απλώς εκεί είναι ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ όντως μετακόμισα το Μάιο του 20, ήταν η περιοχή όλη σε βάθος 4 τετραγώνων μπρος πίσω πέρα δόθε. Εργοτάξιο για 2,5 χρόνια. Τελειώνει, υποτίθεται παραδίδεται το έργο, βρέχει, πλημμυρίζει, καταστρέφεται το γυμναστήριο από κάτω. Φαλυρίζει ο άνθρωπος, φεύγει, καταστρέφεται ο Λέβητας στις πολυκατοικίες ο δικός μας. Μπαίνουν σε τόσα έξοδα οι άνθρωποι. Επιπλέον αμάξια. Ανοίγουν, μπαίνει κόσμος και ανοίγει με το λωστό την ανθρωποθυρίδα για να φύγει το νερό. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ προκλητικά. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικό. Και αυτό που λέω είναι ίσως μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, ναι, οκ. Γιάννη, σε κάλυψη ή έχεις και άλλες στιγμές εσύ? Θετικές. Να μείνουμε σε αυτή την ερώτηση ακόμα. Είναι θετικές η παρουσία του κόσμου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm. Είναι θετικό το ότι φύγαμε από τη μούχλα της τηλεδιάσκεψης που η Δημοτική Αρχή ανοιγόκλινε μικρόφωνα όπως ήθελε, είχε μακριά τον κόσμο από οτιδήποτε συνέβαινε, ψήφιζε ό,τι ήθελε. Αυτό το πιστώνει στη Δημοτική Αρχή ή απλά ένα γεγονός, μου λες? Τι είναι γεγονός? Είναι γεγονός να μιλήσουμε με τα πράγματα όσα έχουν. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τσιάπης, που κατεβαίνει τώρα με την κυρία Νάνου, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έκλεινε τα μικρόφωνα σε όποιον διαφωνούσε. Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Mm-hmm. Ο κύριος Κούπας, που κατεβαίνει με την κυρία Νάνου, ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών με την προηγούμενη διοίκηση. Αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια και, πώς το λένε, και δικαιολογούσε τα δικαιολόγητα. Ο κύριος Ζαβός, που ήταν αντιδήμαρχος έργων στην πλημμυρισμένη περιοχή που έβγαινε και έλεγε «εγώ είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω», αλλά ανέλαβε την αντιδημαρχία. Όταν τον ρωτάγαμε αν ο Δήμος κινήθηκε νομικά κατά των εργολάβων, έκανε μπουρμπουλήθρες, δεν απαντούσε, και όταν τον ρωτάγαμε τι θα γίνει με το έργο, μας έλεγε ότι θέλουμε λεφτά από την περιφέρεια για να φτιαχτεί αυτό, ενώ είναι της αρδημοτικής αρχής η ευθύνη, τα φρεάτια, και ότι η Δημοτική και ότι η Περιφέρεια δεν μας δίνει χρήματα. Συνεπώς, η κυρία Νάνου, που ήταν αντιπεριφερειάρχησα, δεν τους έδινε χρήματα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ζούμε το αλαλούμ του Χαρικλίν. Δεν είναι καμία φυσιολογική, καμία νορμάλ κατάσταση. Μπορούμε να συζητήσουμε αντίστοιχα το αλαλούμ για το γήπεδο στο Αρτάκης. Πως ένα έργο που εμείς ξέρεις ότι ήμασταν αντίθετοι, όχι με το να φτιαχτεί ένα δημοτικό γυμναστήριο, το ποιο θα φτιαχτεί, αλλά το τι θα φτιαχτεί εκεί, και ότι το φαραωνικό έργο των 3.500 θέσεων χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού της πόλης, δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, και ότι όταν βγαίναμε με τον Γιώργο Αφεντουλίδη, δημοτικό σύμβουλο, λέγαμε τότε ότι... Πολιτικός μηχανικός, οπότε είχε και άποψη. Αρχιτέκτονας μηχανικός, όπως και ο Γιάννης αρχιτέκτονας. Και εσύ. Ναι. Και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν μελέτες. Ότι οι μελέτες που έχει το έργο και μας έχουν φέρει είναι από άλλα έργα. Διορθώθηκε αυτό τελικά. Πώς διορθώνεται? Νομίζω ένα, μελέτη, ένα έργο που το φέρει να το ψηφίσουμε και είχε άλλο ύψος το κτίριο από το ύψος που ορίζεται νομικά ότι μπορεί να έχει ένα κτίριο στη Νέα Σμύρνη, είναι τι άλλο πρέπει να πεις ότι αυτό το έργο είναι ό,τι να είναι. Έτσι. Και τελικά, εμείς που ήμασταν οι κακοί, που λέγαμε ότι δεν θέλουμε, θέλουμε ένα δημοτικό γυμναστήριο, το οποίο όμως να είναι δημοτικό κλειστό για τις ανάγκες της πόλης και όχι ένα δημοτικό γήπεδο μπάσκετ, το οποίο θα έχει τέτοια έξοδα και τέτοια μεγέθη που ο Δήμος δεν θα μπορεί να το συντηρήσει, αλλά θα το δώσει σε έναν ιδιώτη. Mm-hmm. Εμείς επιμένουμε σε αυτό. Το γήπεδο που θα φτιαχτεί... Καλά, κάτσε να γίνει πρώτα, βέβαια. Θα γίνει. Ξέρετε πώς θα γίνει. Η περιφέρεια έχει δώσει χρήματα και έχει πει ότι κάθε αύξηση που γίνεται στο έργο αυτό, από την αύξηση των υλικών κτλ., τα πληρώνει ο Δήμος. Mm-hmm. Και ο Δήμος κάνει γαργάρες. Και καθυστέρησε γιατί οι μελέτες ήταν ό,τι να είναι, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο κύριος Κουτελάκης και η παράταξη της κυρίας Νάνου και η κυρία Νάνου η ίδια και όταν ήταν Δημοτική Σύμβουλος και η κυρία Δελιγιάννη και ο κύριος Βρετός του ΚΚΕ
και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Στροφή, ψηφίζανε ναι στο έργο και εμείς ψηφίζαμε κατά και οι Πάνθυρες και οι Πανιώνιοι μας κατηγορούσανε ότι δεν θέλουμε και λέγαμε αυτό το έργο θα είναι σαν το γήπεδο της ΑΕΚ. Έχει ακουστεί αυτό αστεία, αλλά έτσι, και λέγαμε, το εκεί φαίνεται. Ναι, και λέγαμε ότι έτσι όπως το φτιάχνουν θα είναι φιάσκο. Και τελικά δυστυχώς, επειδή δεν είναι ότι είμαστε Πανιώνιοι, είμαστε άνθρωποι που καταλαβαίνουμε τα πράγματα, έγιναν τα πράγματα έτσι. Το γήπεδο αυτό θα δοθεί τελικά, φαίνεται, θα δοθεί τελικά σε ιδιώτη να το διαχειρίζεται και επειδή έχει αυτά τα μεγέθη, θα γίνει συνεδριακό κέντρο, θα γίνουν συναυλίες σε δρόμους που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή, είναι πυκνοκατοικημένα. Τι εννοεί, δηλαδή η εθνική στέγη θα έχει τον κόσμο που έρχεται από την πλατεία για να στρίψει στην Αρτάκη, όχι, για να βγει. Αλήθεια. Η Αρτάκη ακόμα δεν είναι Βενιζέλικο. Δηλαδή, ή πώς το λένε, πώς κάποιοι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες που φτιάχτηκε ένα κτίριο για να είναι προσβάσιμο θα έρχονται από την στάση της πλατείας, θα ανεβαίνουν την ανηφόρα της Αγίας Φωτεινής για να φτάσουν στο γήπεδο. Έχει πάρκινγκ βέβαια αυτό, θα έχει πολύ πάρκινγκ. Για πόσα καθίσματα, για πόσα. 450, 400, δεν ξέρω, μπορεί να. Για 3.500 κόσμο. Είναι αστείο. Το υπόγειο πάρκινγκ είναι ένα έργο άλλο τόσο προϋπολογισμό που έχει το γήπεδο. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι καταφέρατε να κάνετε. Διαλύσαμε την κουβέντα. Όχι, διαλύσατε την επόμενη ερώτηση. Γιατί η πρώτη μου ερώτηση ήταν αν βλέπετε κάτι θετικό να πιστώσουμε στη Δημοτική Αρχή που φεύγει. Και προφανώς εσείς πιστώσατε όλα αυτά που πιστώσατε, που ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αλλά δεν θα την κάνω. Έχω μια μεγάλη εικόνα από αυτά που. Κρατάω όλα μου όσα μου είπατε και αυτά που είπε ο Γιάννης και αυτά που είπες εσύ. Πράγματι, τα πράγματα έτσι γίνανε, είχαμε αυτά τα συμβάντα. Η πόλη ανάποδα πήρε αυτή τη θέση. Εκ των πραγμάτων, το Αρτάκης είναι ακόμα. Πισίνα. Οικόπεδο και μάλιστα έχει και πισίνα. Βγήκαν κάποιες ωραίες φωτογραφίες, βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τις είδα κι εγώ. Πριν από μερικές μέρες, εκεί που κάθεστε εσείς, είχα την Κλέρη Δελγιάννη. Αντίστοιχα, είχα τον. Παρακαλώ. Θα μου επιτρέψεις να πω ένα πράγμα το οποίο. Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση ήταν και τι θεωρώ αρνητικό. Ναι, τα είπατε όλα όμως. Υπάρχει ένα το οποίο πρέπει να το πούμε ειδικά. Περάσαμε μια περίοδο τα προηγούμενα 4 χρόνια από όταν ξεκίνησε η πανδημία και έγινε το πρώτο lockdown μέχρι στην ουσία που τελείωσε αυτή η ιστορία, στην οποία υπάρχει μια ευθύνη η οποία είναι της Δημοτικής Αρχής σίγουρα, της κυβέρνησης και της κεντρικής πολιτικής, ας το πούμε. Πες μου το bullet, σε ποιο θέμα. Έγινε μία φοβερή προσπάθεια να αξιοποιηθεί η πανδημία, η οποία ήταν ένα πραγματικό πράγμα, για να δημιουργηθεί ασφυκτικός έλεγχος και ασφυκτική αστυνόμευση, η οποία ξέφυγε. Mm-hmm. Μέσα στην πανδημία υπήρχαν από τη γελιότητα ότι κλείνω το άλσος για να προστατέψω τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, τι κλείνω, ένα δάσος, έναν ανοιχτό χώρο, που όλοι λέγανε απλά βγείτε σε ανοιχτούς χώρους εκείνη τη φάση. Mm-hmm. Κλείνω το άλλο για να προστατέψω τη δημόσια υγεία. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής σε αυτό που είναι. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω το τέλειο και θα πω που είναι η ευθύνη. Βάζω αστυνομία πάνω στην πλατεία να ελέγχει και να πουλάει τσαμπουκά σε όποιον έρχεται και όποιον περνάει για το αν συγχροντίζεται ή όχι πάλι σε έναν ανοιχτό χώρο. Μέχρι που όλο αυτό το πράγμα με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής και σίγουρα με τις εντολές της Δημοτικής Αρχής. Ό,τι και να πει οποιοδήποτε δήμαρχος, εγώ δεν ήξερα, αυτό είναι άλλη αστυνομία, είναι η κεντρική αστυνομία, δεν ήταν δικές μου εντολές, είναι, δηλαδή είναι αστείο, είναι πετάω το μπαλάκι ας πούμε στο παραδίπλα. Mm-hmm. Έφτασε αυτή η κατάσταση στο σκηνικό της απρόκλητης επίθεσης, το, ζήσαμε, έτσι, το οποίο είναι από τα άγραφα και το οποίο ξεκίνησε επειδή η αστυνομία τραμπούκιζε δύο οικογένειες που κάθονταν και παίζαν τα παιδιά στο παρκάκι. Έτσι ξεκίνησε, mm-hmm. άσχετο που δίναν τον άλλον. Γιατί δεν τους έπαιρνε μάλλον να δίνουν την οικογένεια. Και το αν αυτό είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής φαίνεται από το αν ο κύριος Τζουβλάκης, ας πούμε για παράδειγμα, ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα τη μέρα της πορείας. Mm. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε μετά, το είπε ο άνθρωπος καθαρά. Εγώ είμαι στο αστυνομικό τμήμα για να συντονίζω τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες επιχειρήσεις ήταν αυτές που έπρεπε να συντονίσει ο Δήμαρχος που δεν έχει άμεση ευθύνη για το και τι έκανε. Δεν έχει αστυνομία. Μια πόλη δεν έχει αστυνομία. Στην αρμοδιότητα του Δημάρχου. Η αστυνομία είναι αρμοδιότητα του Δημάρχου. Το πιο άστιο και το επίσης και το κερασάκι στην τουρτά είναι ότι η κυρία Κλέρη Δελγιάννη, υπεύθυνη τύπου του Δήμου, υιοθέτησε αμέσως την γραμμή της ελληνικής αστυνομίας που είπε ότι δέχτηκε επίθεση.
Είναι αστείο, το έδωνα σε όλα τα βίντεο. Βίντεο ότι δέχτηκε επίθεση η αστυνομία και αμύνθηκε και ήταν, κατ' εμέ, είναι ντροπή τουλάχιστον και θα έπρεπε να, όχι να απολογηθεί μόνο για αυτό το πράγμα. Είναι, κατ' εμέ, και ενδεικτικό της ποιότητας που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αν η κυρία Κλέρη Τηλιγιάννη εκλεγεί ως δήμαρχος, που πέρα από τα νόμιμα αλλά όχι ηθικά, θα πω εγώ, που έχει κάνει ως αντιδήμαρχος, ένα από αυτά που τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να περηφανεύεται ήταν ότι όταν δέρνανε τους δημότες της, εκείνη υιοθετούσε αυτούς οι οποίοι ξυλοκοπούσαν τους δημότες της. Πάντως απολογήθηκε ο υπουργός τελικά για το θέμα αυτό. Όχι, κυρία Δηλιγιάννη. Όχι, ναι, okay, πάντως, ναι, από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν μπόρεσε να κάνει αλλιώς. Ναι. Έφτασαν τα πράγματα σε ένα όριο. Επί της ουσίας το lockdown με τους όρους, ας πούμε, της απόλυτης αστυνόμευσης του δημόσιου χώρου, ράγισε με αυτή την πορεία. Ναι. Ξεκίνησε από την Ιασμήνη και από τότε ήταν που άρχισε ο κόσμος να βγαίνει στις πλατείες το βράδυ με έξτρα ευτράπελα και απόπειρες, ας πούμε, να κατασταλεί. Αλλά στην ουσία και στη συνείδηση του κόσμου και στην Ιασμήνη και γενικά στην Αθήνα, τότε ράγισε. Θυμάμαι ότι είχαμε και μεταστροφή του δημάρχου με μια ανακοίνωση η οποία δεν κράταγε 50-50 τις ισορροπίες όπως έκανε η πρώτη. Αναγκάστηκε και ο ίδιος και το αναγκάστηκε, το λέω και εγώ και το πιστεύω, αναγκάστηκε να πάει πλευρά και βεβαίως την πλευρά των πολιτών. Μέχρι να. Δεν πήρε την πλευρά. Με συγχωρείτε. Όχι, εγώ πες. Επειδή έτυχε και ήμουν αυτό, sorry δηλαδή που σε διακόπτω, αλλά έγινε μια συζήτηση η οποία κράτησε 5,5 ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν κάτι ανάμεσα σε, ξέρω εγώ, κακό καφενείο και γήπεδο, με την κακή έννοια, που κάποιος έχει έρθει να μην καταλήξει και να μην παραδεχτεί τίποτα. Η πίεση ήταν τόσο αφόρητη που αναγκάστηκε να πει κάτι, ενώ πώς να το πω, δεν είπε καν ότι εμείς απολογούμαστε στο παιδί και αναλαμβάνουμε τα δικαστικά του έξοδα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που τον έδειξε η αστυνομία στην πλατεία του. Είναι σαφές σε όλους ότι ήταν άδικο και δεν πήρε θέση υπέρ του έμπρακτα. Το να γράψει ένα χαρτί που λέει αυτό που αναγκάστηκε και είπε μέχρι και ο Μητσοτάκης. Ναι. Δηλαδή είναι μετά από ένα σημείο και λίγο αστείο. Δύσκολη στιγμή πάντως για την πόλη, πραγματικά δύσκολη στιγμή και μια στιγμή που έκανε την πόλη κακόφημη. Τι σημαίνει κακόφημη? Κακόφημη αυτό σημαίνει καταρχήν ότι 10.000 άνθρωποι βγήκανε έξω να διαμαρτυρηθούν. Ναι. Ευτυχώς. Και το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν οι Οσμπρινιώτες. Δεν μέτρησε κανείς κεφάλια, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν οι Οσμπρινιώτες. Ήταν μια στιγμή που η πόλη πήρε μια δημοσιότητα αρνητική, την οποία φαντάζομαι και ο Δήμαρχος δεν ήθελε. Η πόλη έζησε εκείνες τις μέρες. Έζησε. Ανέπνευσε. Εσύ το λες. Ανέπνευσε γιατί βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια και έβριζε την αστυνομία που έδερνε τα παιδιά της στα πάρκα επειδή ήταν 18 χρονών. Γιατί στην πόλη μας έχουμε συνηθίσει να κυκλοφορούμε τα απογεύματα μετά τα φροντιστήρια, να αράζουμε στα πάρκα και στα παγκάκια, γιατί δεν είναι μόνο οι καφετέρειες πλατείας. Σαφώς όχι. Η πλειοψηφία των παιδιών καπνίζει στα πάρκα. Ναι, και πίνει στα πάρκα. Και πίνει μπύρες στα πάρκα, γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ναι. Και εκείνο το βράδυ η αστυνομία αποφάσισε ότι έπρεπε να τσακίσει την νεολαία της πόλης. Και εκείνο το βράδυ η Νέα Σμύρνη ανέπνευσε, γιατί βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια και έβλεπε τα παιδιά της να τα δέρνουνε και κατήγγειλε την αστυνομία. Όχι, και έτσι, ούριαζε έτσι, στην αστυνομία. Κακόφημο δεν είναι αυτό. Κακόφημο είναι να έχει γίνει η πλατεία μας περιοχή που λύνονται μαφιόζικες ενέργειες. Είχαμε και τέτοια. Μπράβο. Κακόφημο είναι, το ότι στη Νέα Σμύρνη ακούγονται για δοσοληψίες οικονομικές, για ατασταλίες στα πολιτιστικά, για, πώς το λένε, για αποδείξεις που βρίσκονται σε σπίτια, για προσλήψεις με συγκεκριμένους όρους. Εγώ νομίζω σε όλους τους Δήμους βέβαια συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως. Αυτά όμως είναι το ότι πλημμυρίζει η Νέα Σμύρνη είναι κακόφημο. Έτσι, αυτά είναι κακόφημα στην πόλη μας. Ότι το άλσος είναι διαλυμένο και τα δέντρα του πεθαίνουν και δεν το φροντίζουν και δεν υπάρχουν χρήματα για μια πράσινη πόλη. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω την ερώτηση. Γίνεται από το ένα στο άλλο. Εγώ θέλω να κλείσω το θέμα του συμβάντος. Okay. Να το κλείσουμε, αλλά να μην το ξεχάσουμε.
Έλεγα λοιπόν πριν. Για να θέλω να ξεχαστεί, δεν μπορεί. Έλεγα λοιπόν πριν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία ναι, ήταν απαραίτητη και ξαναλέω να μην ξεχαστεί. Έχω φιλοξενήσει εδώ την Γκλέρι Δελγιάννη, τον Γιώργο Κουτυλάκη, τον Θέμη Παυλόπουλο. Στο κομμάτι του τι πρέπει να βελτιωθεί στην Νέα Σμύρνη, ο καθένας από δική του οπτική. Άλλος λέει ότι κάναμε πράγματα και θα τα βελτιώσουμε. Άλλος λέει δεν κάνανε πράγματα και θα τα ξεκινήσουμε. Πολύ μεγάλη σημασία το θέμα καθαριότητας. Mm-hmm. Πιο πολύ σε σένα, αλλά σαφώς μπορεί και ο Γιάννης να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση. Μέχρι σήμερα η καθαριότητα. Συμφωνώ και συμφωνήσαν και αυτοί ότι δεν είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Ίσως παλαιότερα ήταν. Λύνεται το θέμα καθαριότητας με αυτού του είδους τις πολιτικές που πιθανόν να συνεχίσει όποιος εκλεγεί από τις τρεις μεγάλες παρατάξεις. Γιάννη, σα πω. Παίρνω 2-3 λεπτά, λέω για καθαριότητα. Ναι, ναι. Τσιμπάω την ευκαιρία να πω και για δυο άλλα και συμπληρώνεις. Πάμε στο εξής. Εγώ θα ξεκινήσω πάλι λίγο προβοκατόρικα από την άλλη. Η καθαριότητα είναι ένα φετίχ του μικροαστού. Του κατοίκου της Νέας Σμύρνης, το μεγάλο φετίχ είναι η καθαριότητα. Και αυτό το ένιωθα και το ήξερα από όταν ήμουν πιτσιρίκι. Κληρονομικό είναι, ήταν καθαρή πάντα γι' αυτό. Είναι κληρονομικό σίγουρα, είναι όμως και ένα πράγμα που καλλιεργείται. Το τι σημαίνει καθαριότητα είναι διάφορα πράγματα. Η καθαριότητα με την έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και εγώ λέω ότι στην πραγματικότητα όταν φτιάχνεις μια πόλη και προωθείς μια πόλη, και εκεί κολλάει και αυτό με το κακόφημι. Κακόφημη έγινε η Νέα Σμύρνη σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τις business που θέλουν να κάνουν. Mm-hmm. Δεν έγινε κακόφημη γενικά και αόριστα. Έγινε κακόφημη με ένα συγκεκριμένο πρόσημο και για μια συγκεκριμένη δουλειά. Όταν λοιπόν προσπαθείς να χτίσεις μια πόλη, η οποία θα είναι πεδίο στο οποίο θα γίνεται κάθε είδους δουλειά με κανενός είδους ας πούμε έλεγχο. Θα κυκλοφορεί και μαφία από καιρούς καιρών. Όχι πάντα, αλλά εντάξει, θα υπάρχει και μαφία. Θα μπορώ να μοιράζω όποιο χρήμα έχω και όποια επιχορήγηση έχω με τρόπο τέτοιο που θα προωθεί τους συνεργάτες μου ή τους φίλους μου ή τους επιχειρηματικούς μου συνεταίρους. Αυτό δημιουργεί μια πόλη η οποία καταναλώνει με έναν μανιακό ρυθμό. Είναι αδύνατο μια πόλη που καταναλώνει με έναν μανιακό ρυθμό τέτοιο να είναι καθαρή επί της ουσίας ή θα είναι κάπως βρώμικη η ίδια ή τις βρωμιές της θα τις στέλνει αλλού, στη φυλή, στη χωματερή, οπουδήποτε. Και απλά δεν θα τις βλέπουμε εμείς, γιατί το φετίχ της καθαριότητας κυρίως έχει να κάνει με το να μην τα βλέπεις. Mm. Όχι με το να μην γίνονται. Mm. Αν δεν θέλαμε να γίνονται, θα βάζαμε άλλου τύπου περιορισμού. Το μοντέλο διοίκησης μου περιγράφεις δηλαδή. Περιγράφω κάτι παραπάνω. Περιγράφω το μοντέλο διοίκησης σε συνδυασμό με το πολιτικό όραμα και το επί της ουσίας κοινωνικό όραμα που υπάρχει για την πόλη. Mm-hmm. Και παιδεία των νεοσμυρνιωτών για πρόληψη. Βλέπεις να υπάρχει έλλειψη. Θεωρώ ότι πάλι είναι, πώς να το πω, αυτό το επιχείρημα είναι κοντά στο τρυπάκι της ατομικής ευθύνης. Δηλαδή αυτό που έγινε κυρίαρχο επιχείρημα μέσα στο lockdown, ότι παιδιά δεν φταίω εγώ που δεν έχω γιατρούς, φταίς εσύ που πήγες σε πάρτι. Δεν φταίω εγώ παιδιά που δεν έχω νοσοκομεία, φταίς εσύ που έψεσαι στο Πάσχα. Mm. Δεν φταίω εγώ που ξέρω εγώ σε έδειρα, φταίς εσύ που ήσουν στην πλατεία. Mm. Δεν φταίω εγώ, δεν είναι δικιά μου ευθύνη να σε προστατέψω. Είναι προσωπική σου ευθύνη. Το ίδιο επιχείρημα έπαιξε στις πυρκαγιές. Mm. Το ίδιο επιχείρημα έπαιξε στις πλημμύρες. Το ίδιο επιχείρημα έπαιξε. Αθωριστικά και τα δύο δεν μπορεί να είναι ένα πιο υγιές, να δώσουν ένα πιο υγιές αποτέλεσμα. Μπορεί να είναι, σίγουρα παίζει αυτό. Δηλαδή φταίς και εσύ, αλλά εγώ να έχω. Όχι, εγώ δεν έχω. Νομίζω ότι το θέμα είναι να μπει το κέντρο βάρους εκεί που είναι. Mm-hmm. Δηλαδή να συζητήσουμε για την προσωπική ευθύνη στο βαθμό, ναι, βέβαια, που σε το πλαίσιο και η συλλογική ευθύνη είναι τέτοια που το επιτρέπει. Mm-hmm. Εγώ δεν μπορώ να συζητήσω για την προσωπική ευθύνη τη στιγμή που η πολιτική λογική και η πολιτική διαχείριση είναι τέτοια, πώς να το πω, της μασαμπούκας κατά βάση. Δηλαδή αν είναι κάφρος ο πολιτικός γίνομαι και εγώ, αυτό μου λες. Όχι. Αντίθετο. Λέω ότι όταν κάποιος σε θέση εξουσίας, στεγανής εξουσίας κατά βάση, είναι αποφασισμένος να τρέξει μια ατζέντα και την επιβάλλει και με τη βία σε μένα, δεν μπορεί να ζητεκαρέστα από μένα. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως αν εγώ ανακυκλώνω, για παράδειγμα, πρέπει να ρωτήσουμε αν στην Αττική υπάρχουν οι μονάδες που μπορεί να επεξεργαστούν όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα. Mm-hmm. Και δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν. Έτσι, δεν υπάρχουν καθόλου. Εννοείς ότι αν τελικά ανακυκλώνουμε όλοι, δεν θα υπάρχει ο χώρος για να γίνει η τελική ανακύκλωση. Όχι, δεν ανακυκλώνουμε όλοι. Με τα απορρίμματα που πετύχει του κόστου ανακύκλωση τώρα που ανακυκλώνει ένα μικρό ποσοστό, δεν υπάρχει. Μάλιστα.
Γιάννη, κάτι συμπληρωματικό στο κομμάτι αυτό, βάλε μέσα και το πράσινο, ευχαρίστω. Εγώ θα πω σε αυτό το πράγμα το εξής, ότι είναι υποκρισία έχοντας ένα μοντέλο που λέει καταστήματα στην πλατεία, πώς το λένε, εστιατόρια και αυτά, να πετάς στο μπαλάκι ότι το σκουπίδι και τη βρωμιά την κάνουν οι κάτοικοι και όχι οι επιχειρήσεις, που είναι γνωστό ότι... Σαφώς κάνουν και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις κάνουν το πολλαπλάσιο των κατοίκων, έτσι, σε μια πόλη. Είναι μεγάλη υποκρισία. Είναι υποκρισία το πώς φτιάχνεται το κομμάτι των απορριμμάτων στην πόλη τη δικιά μας. Και αλήθεια, να σας πω κάτι. Σε μια πόλη που το τετραγωνικό σε μια κοινωνία πολυκατοικία είναι 4.500, εγώ αναρωτιέμαι ποια δημοτική αρχή θα ανταπεξέλθει στην επίθεση που θα δεχτεί από αυτούς που αγοράζουν αυτά τα διαμερίσματα. Γιατί όταν ο άλλος αγοράζει, είναι 4.500. Με την καθαριότητα που υπάρχει. Μπράβο, με την καθαριότητα που υπάρχει, mm-hmm. με τον τρόπο που τη διαχειρίζονται, που την αντιλαμβάνονται στο Δήμο την καθαριότητα. Έτσι, που είναι λίγο. Και δημόσιες σχέσεις, σε παίρνω στην καθαριότητα και σε στέλνω καπαλού mm-hmm. για να κάνεις μια άλλη δουλειά. Okay. Ελάτε για σύμβαση στο Δήμο για 2 μήνες στην καθαριότητα και μετά θα δούμε. Ναι, πάντως υπάρχει και διαμαρτυρία, μπορεί βέβαια φυσικό επακόλουθο αυτού που περιγράφεις να είναι και διαμαρτυρία. Υπάρχει διαμαρτυρία, δεν υπάρχει προσωπικό στην καθαριότητα. Μα είναι αστείο στην καθαριότητα. Είναι αστείο. Ναι, είναι αστείο, γιατί στην καθαριότητα υποτιθέτει ότι είναι και το μοναδικό. Το μοναδικό οργανισμό του Δήμου που μπορεί να έχει προσλήψεις. Mm-hmm. Είναι... Και έχουν και άμεση διαχείριση του ενεργητικού του... των χρημάτων. Των ναι, προς τα βάρα. Αυτό προς τα βάρα, ναι. Yeah. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης είναι ένας μικροαστικός Δήμος, ο οποίος με τον έναν ή τον άλλον. Μικροαστικός με 4.000 ευρώ το τετραγωνικό. Εντάξει. Δηλαδή και κάπου... Είναι προσπάθεια να αλλάξει αυτό. Κάπου να πέσει το τετραγωνικό, αν γίνεται. Για να είναι κουραστικό. Μακάρι. Υπάρχει ο Δήμος της Νέας Μύρνης. Θα πάρω από αυτό που λες. Ο Δήμος της Νέας Μύρνης έχει ένα χαρακτηριστικό. Τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο, το λύκειο στη Νέα Μύρνη, για να σταματήσουν να μένουν με τους γονείς τους, πρέπει να αλλάξουν η γειτονιά για να πάνε να μείνουν. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να νοικιάσουν σπίτι με τα ενίκια που έχει η Νέα Σμύρνη στην πόλη τους. Αυτό αρχίζει γίνεται και παναθηναϊκό, αν όχι παναθηναϊκό φαινόμενο. Ελπίζουν στη γιαγιά και στην θεία που θα αποδημήσει για να τους αφήσει το σπίτι της, mm-hmm. για να πάνε να μείνουν. Έτσι. Αυτό είναι τρομερό για μας. Δηλαδή, εμείς νομίζω είμαστε η τελευταία γενιά που οι άνθρωποι μείνανε, που τελειώσαμε το σχολείο και μείναμε στη Νέα Σμύρνη σε σπίτια. Mm-hmm. Μετά από εκεί και πέρα είναι τα ενίκια αδιανόητα και δεν μπορεί κάτι να τα διαχειριστεί. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε μια πόλη που υποτίθεται ήταν μια πράσινη πόλη, που έχει γίνει από τις πιο πυκνοκατοικημένες, αν όχι η δεύτερη πυκνοκατοικημένη πόλη στην Αθήνα, με κάθετη ανάπτυξη, με τεράστια κτίρια, με να διαλύονται, να γκρεμίζονται όλες οι μονοκατοικίες, με τρομερή υποκρισία της Δημοτικής Αρχής που λέει για την μείωση του τελεστή δόμησης, τώρα που δεν υπάρχουν μονοκατοικίες. Στη Νέα Σμύρνη πια γκρεμίζονται τα διόροφα. Ναι. Δεν γκρεμίζονται μονοκατοικίες, γκρεμίζονται διόροφα. Ναι, αυτό δεν πάει με προγενέστερη ημερομηνία, δυστυχώς πάει. Έτσι. Και είναι μεγάλη υποκρισία. Και είναι υποκρισία του Κουτελάκη, της Δελιγιάννη, του Τζουλάκη, της Νάνου, της Νάνου και όλα αυτά. Είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επειδή είναι ποταμός, μια γρήγορη. Τώρα ενδεχομένως και κάτι άλλο να ήθελες να πεις. Έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα και το γνωρίζω. Απλά δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλω λοιπόν να καλύψουμε 2-3 πράγματα ακόμα. Επανέρχομαι σε επικεφαλής που έκανα συνέντευξη, αλλά και σε δημοτικού συμβούλου. Πάω λίγο στο πράσινο. Mm-hmm. Θα κρατήσω 2 σημεία από μια κουβέντα που είχαμε τον Πέτρο Ντομπουκά, τον υπεύθυνο πρασίνου. Μια αντίστοιχη κουβέντα που είχα με τον Γιώργο τον Κουντελάκη εδώ στο στούντιο για το πράσινο. Ο Πέτρος Κουκάς, όπως ξέρει και ο Γιάννης, όπως θα ξέρεις και εσύ και το έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τόπος και η επιλογή του κοψίματος των δέντρων καλύπτεται από τον γεωπόνο του. Επειδή λοιπόν και εγώ τον έχω ρωτήσει, δεν δε καλύπτεσαι έτσι όπως θα κάνεις, γιατί γεωπόνος δεν είσαι. Δεν κόβεις με το μάτι, τη αρέσει και τη δεν αρέσει, γιατί αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μένα και να αρέσει σε ένα. Καλύπτομαι από επιστήμονα. Στη συζήτηση που κάναμε με τον Γιώργο τον Κουντελάκη, επειδή το ένα έφερε το άλλο, τελικά φτάσαμε να πούμε ότι δεν του αρέσει, και το τονίζω, δεν του αρέσει
ο τόπος που κοδεύονται τα, που κοδεύεται το πράσινο και φυσικά και οι δύο είπαν να έχουμε περισσότερο πράσινο. Από σένα για τα θέματα πρασίνου, δεν θα σε ρωτήσω αν η Νέα Σμύρνη έχει πράσινο, έχει λίγο, νομίζω όλοι θέλουμε να έχει περισσότερο. Δώσ' μου λίγο την γνώμη σου. Λοιπόν, η Νέα Σμύρνη έχει περισσότερο πράσινο από το Μέσο Δήμο, έχει πολύ λιγότερο πράσινο από ό,τι θα μπορούσε και νομίζω ότι το θέμα του πράσινου στη Νέα Σμύρνη άπτεται τη συνολική λογική για το δημόσιο χώρο στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει μια λογική που λέει ότι κάθε σπιθαμή, κάθε τετραγωνικό μέτρο, επειδή η Νέα Σμύρνη ακριβώς έχει μεγάλη αξία γης, επειδή ακριβώς είναι πολύ εμπορική, πρέπει να το αξιοποιήσω εμπορικά. Ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή έχει αυτή τη γραμμή πάρα πολλά χρόνια τώρα. Από όταν θυμάμαι να καταλαβαίνω αυτές τις λέξεις που λέω, έχει αυτή τη γραμμή. Είναι αναπόφευκτο. Συγγνώμη, κάθε σπιθαμή όμως μπορεί να μην είναι απαραίτητα δημόσια, να είναι ιδιωτική. Τι θα υποφεληθεί ο Δήμος από ένα ιδιωτικό οικόπεδο να σηκωθεί μια πολυκατοικία? Εποφελείται. Ούτε μην υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει. Εποφελείται από την αύξηση της αξίας της γης, γιατί έχει σαν πρωταρχικό μέλημα με αυτή την πολιτική που ασκεί να εξυπηρετήσει τους επενδυτές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που υπάρχουν και ενδιαφέρονται. Θα του φέρουν τι, δημοτικά τέλη? Όχι. Θα του φέρουν σίγουρα εξουσία και σύνδεση βαθύτερη με την εξουσία και χρήμα. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Πάντα οι κατασκευαστές ήταν ένα βέβαια πάτημα για να πατήσει μια δημοτική αρχή. Και θα του φέρουν αυτό το οποίο θα μπορεί να πουλήσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές για να ξαναεκλεγεί. Το πράσινο με αυτή τη λογική είναι δεδομένο ότι στο τέλος θα μειωθεί πάρα πολύ όπως έχει γίνει. Και όχι μόνο θα μειωθεί, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που σπανίως μπαίνει. Και δεν θα μπορούσε ούτε ο Κουτελάκης να συμφωνήσει με αυτό εύκολα. Δεν είναι μόνο ότι είναι λιγότερο κατά ποσότητα. Αλλάζει η ποιότητα και ο τρόπος. Να το πω και έτσι. Δεν είναι πολλές οι γειτονιές που έχουν ένα άλυσος ατόρασος της Νέας Μύρνης. Όταν το θυμάμαι το άλυσος και πριν την ανάπλαση. Όταν το άλυσος πέρασε από τη φάση πριν την ανάπλαση στη φάση μετά την ανάπλαση, δεν είναι μόνο ότι αραίωσαν τα δέντρα και μειώθηκαν κατά πολύ τη τιμή. Είναι ότι το πράσινο μπήκε σε κανάλι, έγινε κήπος και θέαμα, και αυτό, και δεν αφορά πλέον μία... Δεν έχει μόνο φυσική ομορφιά, εννοείς. Έχει... Είναι μια εικόνα. Ναι, είναι μια εικόνα. Όχι εμπόρευμα παντός, έχει πάρει και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χάθηκε είναι μία άμεση σχέση του ανθρώπου, του πολίτη με το πράσινο, ακριβώς γιατί μπήκε σε ένα πολύ στενό σχέδιο και αποστηρώθηκε επίτηδες. Ναι. Και στο πάρκο Χρυσοστόμου έγινε το ίδιο. Φυσικά. Που είναι και πολύ κοντά στο σπίτι. Να πάω λίγο στο Γιάννη, θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Όσες φορές πάω στο Άλτσος όμως πρέπει να έχει τουλάχιστον 500 άτομα που τρέχουν. Και πού θα πάνε οι άνθρωποι? Άρα λοιπόν τελικά έχει γίνει αποδεκτό αυτό το μείγμα πολιτισμικού πρασίνου ή πράσινου πολιτισμού? Καλά τώρα, επειδή είμαστε σε έναν. Είμαστε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι άνθρωποι πρέπει να βγουν να κάνουν κάτι. Δεν έχουν επιλογές λοιπόν, να πάνε κάπου έτσι. Τι να πω, να πω ότι το άλσος έγινε πάρκο. Είναι πάρκο, δεν είναι πια άλσος. Τα δέντρα που κόβονται στις γειτονιές δεν αντικαθίστανται. Ακόμα και τα έργα που τα δέντρα που πεθαίνουν στο άλσος, γιατί αρρωσταίνουν ή τίποτα, δεν αντικαθίστανται όπως θα έπρεπε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Άλσος και από την υπηρεσία Πρασίνου, χωρίς όμως την υπηρεσία Πρασίνου του Άλσους, κατά τη γνώμη μου, χωρίς την ανάλογη βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή. Οικονομική εννοείς? Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, okay. Σε όλα τα επίπεδα και είμαι σε αυτό. Προσωπικού. Όλα. Ναι, ναι. Προσωπικού. Δεν έχω προσωπικό, δεν έχω την δυνατότητα, δεν τους βοηθάνε να σώσουν τα δέντρα όταν αρρωσταίνουν, γιατί δεν έχουν τους γερανούς για να το κάνουν αυτό, δεν έχουν τη χρηματοδότηση για τα φάρμακα, γιατί είναι πιο εύκολο για την Δημοτική Αρχή να ξεραθεί ένα δέντρο για να αγοράσουν πανάκριβα ένα μεγαλωμένο δέντρο από ένα φυτώριο για να το αντικαταστήσουν, τους βολεύει με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς λόγους. Αντίστοιχα, στους δρόμους της πόλης, αυτής που δούμε, γιατί είμαστε και αριστερή παρέμβαση στους δρόμους της πόλης και κυκλοφορούμε σε αυτούς τους δρόμους, τα δέντρα κόβονται γιατί φτιάχνονται πολυκατοικίες για να βοηθηθεί να βγει το πάρκινγκ, γιατί κολλάει στο πεύκο που υπήρχε εκεί ή στο δέντρο, οπότε πρέπει να κοπεί. Έτσι. Το δέντρο είναι το πρόβλημα. Δεν το πρόβλημα το πάρκινγκ. Δηλαδή, φυσικά, μεταφέρεται το πρόβλημα το οικονομικό του ανθρώπου που χτίζει την πολυκατοικία,
γίνεται κοινωνικό πρόβλημα με ένα δέντρο που κόβεται από τον δημόσιο χώρο. Mm-hmm. Το ΠΕΦΚΟ δεν είναι ιδιοκτησία αυτού που έχει το οικόπεδο. Όχι, okay, δεν είναι όλων μας. Το ΠΕΦΚΟ mm-hmm. είναι ολονών. Έχει δασαρχείο, έχει κανόνες αυτό. Δεύτερον, όταν κάνεις εσύ ανάπλαση πεζοδρομίων, θέλω να κάνεις μια κουβέντα για τα πεζοδρόμια και για την προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Αυτά που είναι των πολυκατοικιών, θα σου έλεγε κάποιος. Όλα τα πεζοδρόμια. Όλα τα πεζοδρόμια. Μα είναι των πολυκατοικιών. Δεν είναι όλα τα πεζοδρόμια των πολυκατοικιών. Φυσικά δεν είναι όλα. Έτσι. Φυσικά. Όταν λοιπόν κάνεις εσύ ανάπλαση και σπάς τις ρίζες των δέντρων, όταν γίνει κακοκαιρία, μετά θα μαζεύεις δέντρα. Έτσι γίνεται. Μόνο στα αυτοκίνητα θα τα μαζεύεις. Μπράβο. Φυσικά, όχι, έτσι γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι, πώς το λένε, είναι φυσικό. Η φυσική αυτό λέει. Κόβεις τις ρίζες σε δέντρο. Κάτι, θα πέσει το δέντρο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θέλω να συζητήσουμε λίγο μετά για τα κομμάτια της παιδείας και για το September effect που έχουμε ζήσει στην πόλη, διότι κάθε Σεπτέμβριο είχαμε κάποια συμβάντα. Θέλω να κάνουμε μια γενική κουβέντα για την κάθε μία παρατάξη. Και βέβαια ποιοι είναι οι στόχοι σας και οι φιλοδοξίες σας, όχι μόνο στο μετρήσιμο κομμάτι της εκλογής, αλλά και ποιες πολιτικές σας θα προσπαθήσετε να περάσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχετε παρουσία. Εντάξει, σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε γιατί μπορούμε να καθίσουμε να συζητήσουμε αρκετά με τα παιδιά. Έχουμε πολύ καλή σχέση και μιλάμε και πολύ φιλικά. Παιδεία λοιπόν. Okay. Και εγώ σε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλω να ομολογήσω, δεν το ήξερα. Προκάτ είχαμε και επιδημαρχία Σκουτελάκη. Και αυτό το είπε και η Αδελγιάννη, η οποία είναι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Είχαμε όμως και πρόσφατα. Και είχαμε μάλιστα. Και έχουμε ακόμα. Και μάλιστα είχαμε προκάτ με έναν τρόπο πάρα πολύ περίεργο. Με έναν τρόπο δηλαδή που ακόμα και ο Πολύδωρος ο Συρίγος, καλή του ώρα εκεί που πήγε, είπε ότι εμείς προσπαθήσαμε να πιέσουμε την κυβέρνηση, προσπαθήσαμε, η κυβέρνηση δεν πιέστηκε, αλλά δεν είχαμε plan B να κάνουμε εμείς
κάτι άλλο, καπαλού, ενώ μπορεί να είχατε οικονομικά. Και τελικά κάναμε καλά προκάτω. Δώσατε μάχη με πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, γιατί πράγματι στην παιδεία ξεσηκώνονται και τα παιδιά τα ίδια. Δεν είναι μόνο οι γονείς, δεν είναι μόνο οι συλλογικότητες, δεν είναι μόνο οι παρατάξεις. Είχαμε παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία χρωμάτιστα. Δηλαδή δεν είναι πολύ ανάποδα η Τζουλάκη, η Κουτελάκη, η Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός. Ήρθαν παιδιά και είπαν δεν γίνεται, ας πούμε, να είναι τα προκάτ. Όπως αντίστοιχα είχαμε και μεγάλο ξεσηκωμό για το σχολείο της Εστίας, που ουσιαστικά η Εστία με ένα εξώδικο απείλησε. Συνήθως τα εξώδικα όπως τα παίρνει στα σκύλια έχουν τόσο μεγάλη αξία. Αλλά οι γονείς βέβαια, στον υπερβολικά μεγάλο φόβο τους, τσιμπάνε, ας μου επιτραπεί η λέξη, ενοχλήθηκαν, φοβήθηκαν και έγινε άλλη μια φασαρία. Να ξεκινήσω από σένα λοιπόν. Η εικόνα σου για την παιδεία την τετραετία που κλείνει. Λοιπόν, καταρχάς μιλάμε για μια παιδεία που έπαιξε τα 2,5-3 χρόνια τηλεκπαίδευση. Μέσα σε μια παιδεία, σε μια τετραετία που στην παιδεία έπαιξε 2,5-3 χρόνια τηλεκπαίδευση, πρώτο και κύριο δεν νοείται να μην έχει λύσει τα προβλήματα που είναι δύσκολο να λύσεις όταν το σχολείο βρίσκεται σε λειτουργία. Άρα τις υποδομές. Πολύ σωστό. Άρα τις ανακαινήσεις. Mm. Άρα τα προκάτ. Mm. Δηλαδή, πολύ συχνά στα προκάτ υπάρχει το επιχείρημα που λέει, και πάντα υπάρχει αυτό το επιχείρημα στην υποδομή. Ρε παιδιά, άμα είναι να κάνουμε αυτό, θα να στείλουμε την κανονική λειτουργία των πραγμάτων για 2,5-3 χρόνια. Το θέλετε εσείς αυτό? Υπήρχε ευκαιρία εδώ. Ναι, εδώ το σχολείο υπήρχε ευκαιρία. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, ειδικά αν πάρουμε υπόψη ότι όλο το κομμάτι της πανδημίας υποτίθεται ήθελε περισσότερο χώρο, περισσότερη άμυνα. Όχι υποτίθεται, όντως ήθελε. Αυτό είναι μορφή για το Δήμο ή για τον ΟΣΚ που έχει την ευθύνη των πλημμυρίων. Ή και για τους δύο. Αυτό είναι μορφή και για τους δύο, αλλά. Για το Δήμο, κύριε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ευθύνη του Δήμου. Ναι. Η συγκεκριμένη ευθύνη του Δήμου στο ζήτημα των σχολείων είναι ότι έχει κάνει ό,τι μπορεί για να πασαλείψει την κατάσταση. Με ό,τι λεφτά μπορεί να τσιμπολογήσει χωρίς να κόψει από αλλού, το επιχείρημα του κ. Συρίγου ότι δεν μου δίνουν λεφτά, εγώ θα πω, σε κάποιο βαθμό ισχύει. Βεβαίως. Και έχει να κάνει με το πώς είναι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί για το πώς κινείται ο προϋπολογισμός των Δημοτικών Συμβουλίων. Είναι νόμοι οι οποίοι σου λένε. Για την προσχολική νομίζω ήταν αυτό, Γιάννη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι νόμοι οι οποίοι σου λένε. Εγώ δίνω λεφτά για αυτά. Τόσα. Αυτά θα πάρεις από μένα. Mm-hmm. Για τα άλλα, κόψε το λαιμό σου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αυτό σε κάποιο βαθμό ισχύει. Mm-hmm. Αλλά είναι πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής να κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα. Όχι μόνο να μην κάνει ό,τι μπορεί, αλλά να κάνει τα ελάχιστα για να μην κακοκαρδίσει και αυτούς από τους οποίους θα πρέπει να ζητάει λεφτά. Mm-hmm. Και το ζήτημα της Εστίας είναι εντελώς έτσι. Για να μην κακοκαρδίσουμε το δουσού της Εστίας, που είναι ένας οργανισμός. Με ασύλληπτο πλούτο. Με ασύλληπτη περιουσία στη Νέα Σμύρνη. Ακίνητα βέβαια. Έτσι. Φυσικά. Αλλά είναι ασύλληπτη περιουσία, έτσι. Δεν έχουν υποβαθμιστεί τα ακίνητα στη Νέα Σμύρνη. Ανεβαίνουν ίσα. Ναι, αλλά έχουν έμφυα μέχρι να το πουλήσει όμω. Οπότε. Κόστος δεν θα βάλω τα κλάματα για όχι, κάποιος που έχει πάρα πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία. Πραγματικά. Α πουλήσει. Α κάνει κάτι. Α κάνει κάτι. Δεν μα ενδιαφέρει εμά. Ναι, εμεί δεν είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε την ακίνητη περιουσία τη Εστία. Η Εστία κάνει ό,τι μπορεί και δόξα τω Θεώ μια χαρά τα πάει οικονομικά. Λύθηκε πάντως το ζήτημα έτσι τελικά. Νομίζω ότι ό,τι χρήματα είναι να δοθούν αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το. Η δικιά μας τάση θα το πω. Η δικιά μας είναι ότι εμείς θέλουμε να γίνει απαλωτρίωση του κτηρίου. Μέχρι να απαλωτρωθεί το κτίριο δεν λύθηκε τίποτα. Δεν λύθηκε τίποτα. Ναι. Τι να καταλάβουμε από τη λέξη απαλωτρίωση ένας κοινός νέος μονιώτης. Ένα κοινό. Παίρνω το κτίριο και δεν πληρώνω αυτά που υποτίθεται ότι χρωστάω. Αγοράζω λοιπόν. Όχι. Όχι. Α, το παίρνω, παίρνω ως δημόσιο. Ναι, 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 ναι. Με τι επιχείρημα. Ανάγκες εκπαιδευτικές της πόλης που είναι αναγκαστικές. Και πώς καλυπτόντουσαν αυτές οι ανάγκες μέχρι σήμερα, πριν την απαλωτρίωση? Με τον τρόπο που δεν καλυπτόντουσαν. Μα το σχολείο είναι εκεί. Ναι, το σχολείο είναι εκεί, αλλά υπήρχαν τρύπες ούτως ή άλλως. Ναι. Άρα λοιπόν το σχολείο ήταν εκεί, ο κόσμος φοιτούσε εκεί. Είναι ανάγκη το σχολείο να είναι εκεί και να είναι σχολείο. Δεν είναι ανάγκη να ανήκει στην Εστία. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το κτίριο αυτό να δοθεί στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Ας κάνει ό,τι θέλει η Εστία με το ελληνικό δημόσιο. Η ανάγκη είναι να απαλωτριωθεί το κτίριο και να σταματήσει ο Δήμος Νέας Σμύρνης να δίνει οποιοδήποτε ποσό σε σχέση με αυτό. Είναι ανελαστική ανάγκη. Το κομμάτι της εκπαίδευσης στο Δήμο της Νέας Σμύρνης είναι οριακό.
οριακό. Κτηριακά. Κτηριακά. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Έχουμε γιατί το τι παιδεία έχει. Τι... Έχουμε... Και από άποψη καθαριότητα. Και από άποψη καθαριότητα. Έχουμε γίνει να χτίσουμε άλλα σχολεία. Μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θέλετε. Το οποίο είναι ποιο. Γέχα. Γέχα. Ναι. Δώστε τη γέχα του Δήμου Νέας Σμύρνης. Και είναι παραχωρημένη στην εκκλησία. Όχι, είναι παραχωρημένη στη Γέχα. Στη Γέχα. Από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να είναι. Ο λόγος που είναι ακόμα εκεί είναι γιατί ο Δήμος της Νέας Σμύρνης δεν έχει καλά με την εκκλησία. Ισορροπία, ισορροπία. Μπράβο, όλα είναι ισορροπία. Είναι αυτό που δεν μας το δώσαν να κάνουμε το Δημαρχείο, παρόλο που τους κάναμε μια αντιπρόταση. Για να πάρουν σε ένα άλλο κτίριο κτλ. Okay. Δεν έπαιξε το business και δηλαδή. Στο Μινέτα με 80.000 ευρώ είναι και το εκεί δεν έπαιξε το business δηλαδή. Γιατί αυτή... Όχι, δεν είναι ζήτημα business. Δηλαδή. Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Όταν υπάρχει πολιτική απόφαση, ο Δήμος της Νέας Σμύρνης. Που δεν έχει κτίρια, που δεν έχει οικόπεδα, που δεν κάνει το ένα, που δεν κάνει το άλλο, εάν αποφασίσει να πάει στο Μινέτα, πρέπει το κτίριο αυτό να το πάρει άμεσα για τις ανάγκες τις σχολικές ανάγκες της πόλης. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν, μπορώ να διαφωνήσω, γιατί δεν χρειάζεται ένα κλειστό κτίριο που ανήκει στο Δήμο. Είναι κλειστό κτίριο για κάποιους λόγους που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί. Η Εκκλησία έχει άλλους τρόπους να καλύψει ανάγκες. Η Γέχα, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε πια στον εμφύλιο. Mm-hmm. Η Μακρόνισσος έκλεισε, τελείωσε η μεταπολίτευση, ήρθε. Τι να κάνουμε τώρα, ας το ξεπεράσουνε κι αυτοί, ας βρουν ένα άλλο κτίριο να βολευτούνε, εκτός κι αν πραγματικά, συγγνώμη Γιάννη, η Γέχα θεωρεί ότι ο ρόλος της στην τοπική κοινωνία είναι σημαντικότερος και τα παιδιά ας είναι στα προκάτω. Έχει ρόλο η Γέχα στην τοπική κοινωνία, γιατί εγώ δεν τον γνωρίζω. Αν δεν το ξέρεις εσύ, ναι, που είσαι και δημοσιογράφος, το εκτιμώ μέχρι ένα σημείο αυτό. Ναι. Λοιπόν, κράτησα 2-3 σημεία, τα οποία θα θέλω να τονίσω και στο εντυπώ μας. Κράτησα το Γέχα, κράτησα την απαλωτερίωση της εστίας. Αν μπορείς, κράτα και τις καθαρίστριες, που ήταν 63, οι 11 επειδή ήταν με σύμβαση και έληξε η σύμβαση και λόγω καθεστώτος εκλογών, αυτό είναι η δικαιολογία, επί της ουσίας δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν μπορούν να γίνουν νέες προσλήψεις ή συμβάσεις. Mm-hmm. Είναι 52 για όλα τα σχολεία και έχουν γίνει 52 κομμάτια καθεμία, ας πούμε, για να καταφέρουν να. Για ποιο λόγο δεν ανανεώνονται συμβάσεις των υπολείπων? Τώρα είναι εποχικό λόγω εκλογών και θα ανανεωθούν. Υπάρχει το εποχικό λόγω εκλογών, αλλά στην κατώ τα μολύβια, δηλαδή, κατάλαβα λίγο κάπως, έτσι, κάτω τα μολύβια. Αλλά ταυτόχρονα στο ενδιάμεσο έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο. Mm. Δηλαδή ο νόμος, ο δεύτερος νόμος Βορύδη που ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα και ο οποίος έγινε χωρίς debate, χωρίς τίποτα να το ψηφίσουμε να τελειώνουμε, λέει πολύ σαφώς. Ναι, ήταν στη διαβούλευση. Αστειεύομαι και όχι. Λέει πολύ σαφώς ότι έχω προσωποπαγής θέσης. Σύμβασης. Όταν ο άνθρωπος αυτός παίρνει σύνταξη, λύγει σύμβαση ή οτιδήποτε για τον νόμιμο του τελού, χάθηκε η θέση. Mm-hmm. Μετά θα το κάνουμε με υπεργολαβίες. Υπονοή. Mm-hmm. Υπεργολαβή σημαίνει περισσότερα λεφτά σε ιδιώτη. Mm-hmm. Άρα πάλι μπαίνει το κομμάτι του ποιον θα χρηματοδοτήσω, ποιον ιδιώτη, αντί να έχω ένα λειτουργικό δήμο. Και κάπως έτσι φτάνεις να έχεις σχολεία τα οποία είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή αρκετές φορές τονίσαμε αυτή τη σχέση με τους ιδιώτες. Mm-hmm. Μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη, μπορεί και όχι, δεν έχει σημασία με εμένα. Έχω την εντύπωση ότι το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και εκεί είναι η άποψή μου κοινωνική όμως και δημοσιογραφική, ότι δεν ενδιαφέρεται αν ο διαχειριστής διαχειρίζεται κάτι μέσω ιδιώτη, τόσο όσο α, να μην υπερτιμολογηθεί, mm-hmm, μάλλον όχι, α, να γίνει σωστή και αποτελεσματική η δουλειά, και β, αν γίνεται, να μην υπερτιμολογηθεί. Αυτή λοιπόν, δεν θα πω επιμονή, αυτή η διάθεση να ξορκίζουμε λίγο. Έτσι, να κάνει ακριβώς με αυτά τα δύο. Ελπίζω να μην προσβάλλει η λέξη ξορκίζουμε, αλλιώς να την διορθώσω. Λίγο τον ιδιωτικό τομέα σε αυτού του είδους της συμπράξης, που δεν έχετε μόνο εσείς, έχουν και αρκετοί άλλοι αριστεροί, θα πω, όχι και τώρα αριστεροί. Πιστεύετε ότι η κοινωνία την ακούει? Πρόσεξε, με ενδιαφέρει αν την ακούει η κοινωνία. Κατανοητό. Όχι αν είναι τεκμηριωμένη από εσάς. Κατανοητό. Θεωρώ ότι ακριβώς για αυτούς τους δύο λόγους που ανέφερες, δηλαδή να γίνει δουλειά και να μην υπερτιμολογηθεί η κατάσταση, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρχει ένα συνεχές
σε πούλημα σε ιδιωτικές εργολαβίες. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου θεωρώ ότι το καταλαβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιον άνθρωπο, για παράδειγμα αυτό που λέγαμε με το Αιγαίο και Ιωνίας που πλημμυρίζει, όποιον άνθρωπο να πιάσεις εκεί πέρα της γειτονιάς, της γειτονιάς μου, και όντως το μιλάμε με τους ανθρώπους και τις πολυκατοικίες και της γειτονιάς, συζητάμε και λέμε. Εδώ έγινε, ρε παιδιά, μια εργολαβία. Καλά, δεν δούλεψε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση εκεί. Δεν δούλεψε τέτοια. Δεν δούλεψε. Είναι άχρηστο το έργο. Και σου λέει ο άλλος, γιατί πότε έχει δουλέψει όταν το παίρνει ένας ιδιώτης με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Και έχει δίκιο. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, όταν ο ιδιώτης το παίρνει με απευθείας ανάθεση, έχει εγγυημένη δουλειά. Αλλά δεν πνίγηκαν όλα. Δεν πνίγηκαν όλα τα έργα όμως. Αυτό πνίγηκε. Τα άλλα δούλεψαν. Δηλαδή, η Ομοίου δεν πνίγηκε. Τα όμορφα στη Λάμψη δεν πνίγηκε. Πρέπει, όχι, να χειροκροτήσουμε. Δεν πρέπει να χειροκροτήσουμε τίποτα. Απλά νομίζω ότι όταν ένα έργο έχει πρόβλημα, να σχολιάζουμε το προβληματικό εκείνο το έργο. Εντάξει. Έλα, ναι. Μπορώ τώρα λοιπόν να σου πω το εξής. Παρακαλώ. Ναι. Έχει σχέση με τη μελέτη. Μελέτη του έργου. Όταν εσύ λοιπόν δεν έχει πληγεί, η Ομοίου, δεν έχει πληγεί η Λάμψη, γιατί δεν καταλήγουν εκεί τα νερά που έρχονται. Και είναι και κατηφορικά προς και φεύγουν λοιπόν. Όταν λοιπόν εσύ έχεις φτιάξει ένα έργο το οποίο έχει δώσει την δυνατότητα με ένα ποδηλατόδρομο που κάποιοι λένε άσχημα πράγματα, κάποιοι λένε. Εντάξει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ένα ποδηλατόδρομο, εγώ θέλω τον ποδηλατόδρομο. Θέλω το πεζοδρόμιο. Mm-hmm. Το πεζοδρόμιο δεν είναι για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα, είναι για να κυκλοφορούν άνθρωποι, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, γονείς με τα παιδιά τους και με καροτσάκια. Mm-hmm. Όχι για να κάνουμε σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Έχουμε και μωρά τώρα και δεν και ήδη... και είμαστε full ευαίσθητοι. Και έχει και αυτό. Ναι. Τρία μωρά. Τρία μωρά λοιπόν έχουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν η γυναίκα σου και η γυναίκα μου και η γυναίκα του και εμείς παίρνουμε τα καροτσάκια και πηγαίνουμε κάπου στη Νέα Σμύρνη, βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή, γιατί πρέπει στα πεζοδρόμια που μπορεί να είναι ευρύχωρα, αλλά είναι πάρκινγκ αυτοκινήτων. Όταν λοιπόν κάνεις μια ανάπλαση σε ένα δρόμο τέτοιο και... Πάρκινγκ εννοείς ανεβαίνουν πάνω. Τα αυτοκίνητα. Ναι, συμβαίνει. Λοιπόν, και στον ποδηλατόδρομο που έχει φτιαχτεί παρκάνω τα αυτοκίνητα. Και αυτό πάνω. Συμβαίνει. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ έχεις φτιάξει ένα τέτοιο δρόμο, έχουν γίνει αλλαγές σε αυτό το δρόμο και έχεις κρατήσει τη σωλήνωση των ομβρίων υδάτων, την υποδομή που υπήρχε πριν, αλλά όλο αυτό που έχει φτιάξει αυξάνει τα κυβικά νερού που καταλήγουν εκεί, μάλλον δεν έχει κάνει καμία μελέτη. Θα πνιγεί η περιοχή. Δεν έχει κάνει μελέτη. Αν δεν πνιγεί, θα είναι αποτύχει. Ναι. Ή επειδή δεν το θέλει το ρέμα. Δηλαδή, επειδή το ρέμα πάει κάπου αλλού. Πάντως δεν είχαμε τέτοια. Τύχει δύο φορές. Ναι, είναι δύο φορές. Ισχύει. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην επόμενη μέρα να κάνουμε μια σύντομη περιγραφή. Έχουμε τρεις κυρίες παρατάξεις. Ένα τμήμα από την παράταξη του Δημάρχου είναι με την κυρία Δημητριάννη. Ένα τμήμα από την παράταξη του Δημάρχου είναι με την κυρία Νάνο, μάλιστα αντιδημάρχη σε θέση ευθύνης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Η ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουτελάκη είναι η γνωστή ποιότητα ζωής που μετά το 2014 κατεβαίνει. Είναι η δική σας. Και η οποία παράταξη του κυρίου Κουτελάκη έχει δημιουργήσει τους αντιδημάρχους των προηγούμενων παρατάξεων. Αν τους προσθέσουμε αυτούς όλους, είναι παλιά ποιότητα ζωής. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το καλό ή κακό διαχώρισαν και με ό,τι σημαίνει για τον ανθρώπινο εγωισμό τελικά. Έτσι, γιατί πιθανόν να δεν τα είχαν σπάσει, καλό ή κακό, να μην ξαναχάνουν από κανέναν. Μπορεί και να μην ξαναχάνουν από κανέναν. Μπορεί και να χάνουν. Είστε εσείς, είναι η στροφή με τον Θέμη τον Παυλόπουλο, είναι το Κουκουέ, είναι ο Δημήτρης ο Πανταζής. Νομίζω η Λαϊκή Ενότητα δεν θα έχει κάποια παρουσία στα δημοτικά, έτσι δεν είναι. Όχι. Ωραία. Πολύ σύντομα, με μία πρόταση, να δώσω λίγο το... Όχι. Μία πρόταση. Θα ξεκινήσω από τον Γιάννη. Δεν λέω ποτέ μία πρόταση. Δεν λέω ποτέ μία πρόταση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, με μία πρόταση για τον κάθε έναν κάτι. Okay. Τον δώσαμε τον λόγο. Σε βλέπω, είσαι έτοιμο, δεν θα μιλήσεις. Όντως θα πω πάρα πολύ λίγο και μετά θα ξεπαθώσω όπως αρέσει. Έχω μία πρόταση για όλους όσους έχουν διαχειριστεί το Δήμο, που το είπες και εσύ, στην ουσία είναι η παλιά ποιότητα ζωής και είναι ένα και το αυτό σαν Δήμο. Οι τρεις, οι υποψήφιοι τους, με ξέρεις, και η κυρία Νάνου υπήρξε στη διοίκηση, γιατί να το ναι, εννοείται. Να μην το κρύψουμε, έτσι δεν ήταν δήμαρχος, αλλά νομίζω και στις τρεις παρατάξεις όλοι συμμετείχαν. Ήταν αντιδήμαρχος στην διάβαση, κυρία Νάνου, μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος. Τυπικά ήταν και ο Γκρικρής, αντίστοιχα, δεν τον ξέχασα. Η Δήμητρα Νάνου ήταν αντιδήμαρχος νομικών θεμάτων, αλλά μία θέση έτσι λίγο virtual. Αλλά διαχειρίστηκε καπί και παιδικού σταθμού ως πρόεδρος Νοπουδουδού τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια. Οπότε ναι, υπήρξε στη Δημοτική Αρχή
σε ενεργή θέση. Συνεχίζεις. Εγώ λοιπόν κάνω ένα διαχωρισμό. Ναι. Όλοι αυτοί που έχουν διαχειριστεί όντως όλα τα τελευταία χρόνια και φιλοδοξούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο μαζί οι χώρια να το διαχειριστούν και για τα υπόλοιπα 100 χρόνια, αυτή είναι μια κατηγορία η οποία έχει τεράστιες προσωπικές και συλλογικές ευθύνες. Mm-hmm. Έχει στην ουσία μια πολιτική γραμμή που είναι κάπως ενιαία και η οποία είναι, συνοψίζεται στο τρίπτυχο, ας το πούμε, εξυπηρέτηση των ιδιωτών και business, εικόνα και να ξαναεκλεγώ, είναι αυτό το τρίπτυχο στα χοντρά. Υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις οι οποίες έχουν μια σχέση με τα κινήματα, με τη δικιά τους λογική, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχουν συμμετάσχει σε κάποια από αυτά ή και σε όλα από αυτά και εκφράζουν μια αντιπολίτευση με έναν θεσμικό τρόπο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που είναι πολύ ανάποδα. Mm-hmm. Η οποία είναι η παράταξη, το σχήμα, η πολιτική συλλογικότητα που λειτουργεί μεσοδημοκρατικά. Όποιος λέει, ο ίδιος υλοποιεί. Όλοι λένε και όλοι υλοποιούν. Υπάρχει πρώτα και κύρια στα κινήματα, υπάρχει πρώτα και κύρια στον δρόμο και υπάρχει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θέλουμε να ξαναυπάρξει ακριβώς για να μπορεί να ενημερώνει για το εδώ τι συμβαίνει. Εδώ να μας τα πει ο Γιάννης, να μας πει ο Γιάννης λίγο τους στόχους σας. Συγγνώμη σε λίγο. Πάμε, ναι. Γιάννη, θέλουμε να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί θέλουμε να αποκαλύπτουμε τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ειδικά με τον νόμο Βορύδη. Δεν θα έχει κανέναν άλλο λόγο το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Θα είναι απλά ένα όργανο το οποίο απλά θα είναι. Να πούμε λίγο, καταργούνται οι οικονομικοί. Νομικά πρόσωπα. Καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, οι επιτροπές. Αντιδήμαρχοι γίνονται. Αντιδήμαρχοι τα. Κάθε νομικό πρόσωπο που καταργείται γίνεται ένας αντιδήμαρχος. Ναι, μια αντιδημαρχία. Δεν έχουμε αντιδημάρχους. Δεν υπάρχει επιλογή αντιδημάρχων από αντιπολίτευση ως προς τη Δημοτική Αρχή. Σωστά. Δημοκρατικό το λέω εγώ, για μένα ήταν ατόπιμα το ότι δεν κρατήθηκε αυτή η επιλογή, γιατί μπορεί ο Γιάννης Φραγκούλης να κάνει για αντιδήμαρχος και αν τον αφήσει παράταξή του, βασικά αν θέλει, έτσι. Δεν θα ήθελε, αλλά αν θέλει, γιατί να μην αξιοποιηθεί. Συνεχίζουμε. Στην ουσία και αυτό είναι λίγο... Περιγράφει μια κατάσταση που δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Ναι, και κυρίαρχα, παράδειγμα, κυρίαρχα περιγράφει το ότι αν κάποιος είναι σε μια παράταξη και αυτονομηθεί, έτσι, δεν θα μπορεί να, πώς το λένε, να πάει θέση. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τη θέση του ως αυτόνομος δημοτικός σύμβουλος, που σημαίνει κάνει ακόμα πιο συμπαγή την πρώτη παράταξη, στην οποία δίνει και φοβερό μπόνους έδρες. 21 στα 35 είναι σε εμάς. Ναι. Έτσι. Από όλη την πλειοψηφία, με το καλημέρα. Ναι. Εγώ δεν αποκάλυψη, θέλω. Ενημέρωση του κόσμου και τρίτο και πιο σημαντικό απ' όλα είναι η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας, να διαταράξουμε τα λιμνάζοντα. Το πετύχατε την προηγούμενη θητεία. Κάναμε καλή προσπάθεια. Σε κάποιο βαθμό, ναι. Ναι. Μπορούσαμε πολύ καλύτερα. Ο λόγος που μπορούσαμε καλύτερα, γιατί υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που η διοίκηση δεν βοήθησε. Ο λόγος που το λέω και συμφωνώ και εγώ ότι το πετύχατε, και δεν το πετύχατε μόνο εσείς, αλλά και εσείς, είναι γιατί με τον προηγούμενο εκλογικό νόμο και βέβαια με την εξέλιξη του Δημοτικού Συμβουλίου και της ανεξαρτητοποίησης, πράγματι η Δημοτική Αρχή έφτασε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αρχίσει να ζορίζεται, λίγο αργότερα να χρειάζεται η διπλή ψήφος του Προέδρου, και το παρακολουθήσατε και οι δύο, και πρόσφατα να χάνει και θέματα. Σωστά. Αν λοιπόν αυτό το θεωρούμε, πώς το μου είπες, διαταραχή, να διαταράξουμε, διαταράχτηκε γιατί προσφέρθηκε ο εκλογικός νόμος. Ένας εκλογικός νόμος ο οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αντιδημοκρατικός, ίσως από κανέναν, δεν εφαρμόστηκε πάρα πολύ καιρό για να δει κανένας πραγματικά αν είναι η απλή αναλογική. Δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Ποτέ. Ναι, κούμπωσε κατευθείαν με τις επιτροπές, γι' αυτό λέω δεν εφαρμόστηκε. Από την άλλη όμως, υπόθηκε ότι να γιατί δεν λειτουργεί η απλή αναλογική. Αφού δεν εφαρμόστηκε, πώς γιατί. Επίσης, ναι. Η απλή αναλογική έχει ένα νόημα να εκφράζεται δημοκρατικά κτλ. Mm-hmm. Που θα μπορούσαμε να τα δούμε τα πράγματα αν εφαρμόζονταν. Αλλά παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ένα πράγμα. Σε δήμους όπου υπάγονται σε επιτροπίες και σε συγκεκριμένα πλαίσια χρηματοδότησης, mm-hmm. ό,τι απλή αναλογική και να βάλεις,
υπάρχουν πολύ ορισμένα πλαίσια. Εάν για την πόλη ανάποδα το πρωταρχικό είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, τα χρήματα στα σχολεία, το πράσινο και η κοινωνική πολιτική, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το θέλει η Επίτροπος. Δεν είναι η ο Επίτροπος, τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό που το θέλει η κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί να φτιαχτεί με τον τρόπο και το μοντέλο που λέμε εμείς ότι θέλουμε μια πλατεία που να μην είναι γεμάτη τραπεζοκαθίσματα, που να ανήκει στους κατοίκους και όχι στις καφετέριες. Πάλι καλά αφαιρέθηκαν αυτά που είχαμε για τις... Κάποια από όλα. Έτσι. Το κορονοϊού, ναι. Έτσι. Αρκετά νομίζω. Θέλαμε, ναι, ναι, αλλά φαντάσου, θυμίσου τι ωραία που ήταν η πλατεία όταν ήταν των κατοίκων. Ναι. Όταν... Έχω ένα ανέκδοτο σε αυτό που το λέω... Θα το πεις και θα κλείσουμε. Ναι. Που το λέγανε, όχι, όχι, το λέγανε τα παιδιά, ήταν των ανθρώπων. Δεν ήταν, παίζαν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Υπήρχε κόσμος ο οποίος άραζε στην πλατεία. Έπαιρνε τον καφέ του στο χέρι ή από το σπίτι του και, ή από κάποια, και άραζε. Ήταν του κόσμου. Πότε αυτό θυμίσαι. Στον κορονοϊό, όταν δεν λειτουργούσαμε τα καφέ. Ήταν δηλαδή, υπήρχε αυτό, υπάρχει, το έχουμε δει να συμβαίνει. Δεν είναι κακό, ήταν υπέροχο. Και μετά τι έγινε, δεν υπήρχε. Σπιθαμή χωρίς τα μεσοκαθίσματα. Ναι. Πες το... Ανέκδοτο με την έννοια του ανεκδοτολογήματος, δεν θα πω κακό αστιάκι. υπάρχουν στη μεριά της πλατείας, όχι 25 Μαρτίου, Δευτέρας Μαΐου, υπάρχει η πισίνα αυτή στην Παναμαριά κοντά στο τραμ. Εκεί που είναι το εκλογικό σας. Ναι. Εκεί υπάρχουν δύο νησίδες, πεντομένιες, οι οποίες ήταν από το αρχικό σχέδιο, στις οποίες όλα τα πιτσιρίκια της πλατείας και εγώ μέσα όταν ήμουν πιτσιρίκι, γιατί δυστυχώς δεν είμαι πλέον, κάναμε το παιχνίδι ότι τρέχω από την άκρη και πηδάω. Πηδάω στην πρώτη, πηδάω στη δεύτερη. Η πρώτη λίγο πιο εύκολη, η δεύτερη λίγο πιο δύσκολη. Θεωρώ ότι συνοψίζεται πάρα πολύ καλά όλο αυτό που λέω για το δημόσιο χώρο. Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι έχει μπει ένα γλυπτό εκεί. Λέβαια. Έχει μπει ένα γλυπτό εκεί που προσγειώνεται το πιτσιρίκι από το πρώτο άλμα. Όχι, όχι. Όχι το άγαλμα. Έχει μπει ένα γλυπτό πάνω στην νησίδα, ναι, μέσα στην πισίνα. Okay, okay. Ένα άστακτο γλυπτό τόσο περίπου. Α, όχι πρώτο μήνε. Όχι, το οποίο δεν είναι και άσχημο, δεν έχω πρόβλημα με το γλυπτό. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει το δημόσιο χώρο ακόμα και με αυτόν τον τρόπο. Το ακούνητο γλυπτό χρησιμοποιείται για να ελέγξει το ακούνητο. Ναι, γιατί... Είναι η νοοτροπία με την οποία το κάνεις. Σωστά. Είναι η νοοτροπία που αντιλαμβάνεσαι το δημόσιο χώρο. Ναι. Πόσο αυτός ο χώρος ανήκει σε ένα ελεύθερο παιχνίδι. Σε μια ελεύθερη συνταγή. Χάλασε, εννοείς αυτό το. Δεν χάλασε. Πέτυχε. Πέτυχε γιατί ήταν επίτηδες. Δεν έγινε κατά λάθος. Είναι σαν αυτό που λέμε στην πυραμίδα. Πόσες γενιές περάσανε ανεβαίνοντας αυτή την πυραμίδα χρόνια και χρόνια. Μέχρι 90. Αντίστοιχα. Μέχρι την ώρα που. Πώς το λένε, που μπήκε ένα κάγκελο εκεί πέρα και όποιο πιτσιρίκι ανεβαίνει πάνω και κατεβαίνει, σκάει πάνω στο κάγκελο και είναι πιο πιθανό να τραυματιστεί τώρα παλιά, παρά όταν ανέβαιναν. Όταν ανεβαίναμε όλοι εμείς εκεί πέρα πάνω. Αυτά, γιατί έτσι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία, σε 15 μέρες έχουμε εκλογές. Καλή επιτυχία και στο δυο σας. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να βγάλουμε. Είσαι καλή επιτυχία, διότι είσαι επικεφαλής. Στο συνδυασμό καλή τυπικά, επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα χαρώ να σας ξαναδώ. Να σας πω ότι θα καλεστείς και στο debate, το οποίο ετοιμαζόμαστε να οργανώσουμε. Προεξοφλώ την θετική σου απάντηση, όπως ο Γιάννης Φραγκούλης ήταν στο προηγούμενο. Δεν μπορώ να πω ότι δημιουργείται προβλήματα, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μία ένταση στις εκλογές αυτές. Εσείς άλλωστε ποτέ δεν δημιουργήσετε προβλήματα. Είναι όμως μία, δεν θα πω βουβή προεκλογική περίοδος, ίσχυη προεκλογική περίοδος. Φοβάται ο Γιάννης Φραγκούλης και το παιδιό του Γιάννη, να το πω έτσι. Ίσως στις ζυμώσεις του δεύτερου γύρου, για όποιους σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, να είναι κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει ή ετοιμάζεται να γίνει. Οι νέοι μελιώτες ας αποφασίσουν ποιον θέλουν δήμαρχο για την επόμενη πενταετία που ξεκινάει το Γενάρη. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, σας ευχαριστώ που ήσασταν και οι δύο εδώ. Θα πει κάτι. Τι να πω, μακάρι να σπάσει η περίοδος, να αναταραχτεί λίγο. Αυτό. Εμείς θέλουμε τα νερά να μην είναι ήσυχα, θέλουμε να υπάρχει ταραχή, γιατί τότε λέγονται πράγματα, λέγονται τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και γίνονται και τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα τότε. Ναι, αν μεταφράσω την ταραχή ως πολιτική ταραχή, και εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί η ησυχία και η ηρεμία σημαίνει ότι συνεχίζει το παλιό και δεν είναι πάντοτε σωστό αυτό. Γίνεται έλος η κατάσταση και μετά βρωμάει.
Εμείς είναι θέλουμε... και αυτό μια φυσική συνέπεια της ηρεμίας. Εμείς ελπίζουμε ότι η πόλη ανάποδα θα είναι και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αφήνει το στίγμα της εδώ και 25 χρόνια και να συνεχίσει να βγαίνει αυτό. Πράγματι. Και να, πώς το λένε, και να χρωματίζει με τις παρεμβάσεις της το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλή επιτυχία και στους δυο σας και ευχαριστώ πολύ για παρουσία. Και εμείς ευχαριστούμε.